Η εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου έχει δώσει κατεύθυνση σε όλες τις ταξικές δυνάμεις στην χώρα, στα σωματεία που συσπηρώνονται στις γραμμές του ΠΑΜΕ, να συζητήσουν, να προετοιμαστούν, έτσι ώστε στο αμέσως επόμενο διάστημα και εν ώψη της μεγάλης επίθεσης που αναμένεται στα εργασιακά ζητήματα, να προετοιμάσουμε την αντίσταση, την πάλη, διαμορφώνοντας το διεκδικητικό πλαίσιο με κορμό το μέτωπο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στα προηγούμενα χρόνια και με αφορμή την κρίση εκδηλώθηκε μια μεγάλη επίθεση από τις κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών, των καπιταλιστών, που είχαν σαν αποτέλεσμα νομοθετικές ρυθμίσεις που αφαίρεσαν συγκροτημένα δικαιώματα από την εργατική τάξη, δικαιώματα και κατακτήσεις που πάλεψαν οι εργαζόμενοι πολλές δεκαετίες για να τα κατακτήσουν. Η μισθή και τα μεροκάματα, οι όροι εργασίας είναι ο κορμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν πληγεί. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, με κατατόπου συγκεντρώσεις, συσκέψεις σωματείων και συνδικαλιστών, προσπαθούμε να ανοίξουμε το ζήτημα αυτό, να διαφωτίσουμε την ανάγκη να οργανωθεί η αντίσταση των εργαζομένων με κύριο αίτημα την επαναδιεκδίκηση των συλλογικών συμβάσεων, την κατάργηση όλων των αντιεργατικών νόμων που τις κατακρεούργησαν κυριολεκτικά, γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα και αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης και τους όρους που αυτή αναπαράγεται βιωτικά, σαν υπαρκτή βιολογική οργανισμή. Γιατί βλέπουμε ότι το επίπεδο των μισθών και των συντάξεων έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που πλέον για πάρα πολλούς εργαζόμενους, ίσως για την συντριπτική πλειοψηφία, δεν μπορεί πλέον να συντηρήσει την οικογένειά της. Έχει πέσει το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων σε σχέση με την προ-κρίση περίοδο πάνω από 50%. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, για να ανοίξει αυτό το μέτωπο με όρους αντεπίθεσης, θα πρέπει η εργατική τάξη να συσπηρωθεί στα σωματεία, να δυναμώσει η οργάνωσή της δηλαδή στα επιχειρησιακά, κυρίως στα κλαδικά σωματεία, και να αντιπιτεθούμε, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο και βλέπουμε ότι οι στοχεύσεις τους είναι να ρίξουν ακόμα πιο κάτω τα επίπεδα των μισθών των εργαζομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση γίνεται και η σημερινή δουλειά. Θα γίνει μια συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, με στόχο να διαφωτίσουμε την εργατική τάξη, να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά μας, να συσπηρωθεί στα σωματεία, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα, όταν εκδηλωθεί η επίθεση, να βρουν απέναντι την αντίσταση που χρειάζεται.